Οι επιδόσεις της στον τομέα της καινοτομίας, της διαρκούς έρευνας και της μεγάλης ανάπτυξης αποτελούν το κριτήριο για τη βράβευση της επόμενης εταιρείας που είναι η Ρόσελας. Καλούμε στο βήμα την κυρία Ξένια Καπόρη, Διευθύντρια Εξωτερικών Υποθέσεων της Ρόσελας, να παραλάβει το βραβείο από την πρόεδρο της ΠΕΣΠΑ, την κυρία Όλγα Οικονόμου. Καλησπέρα σας. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω για αυτή την πολύ σημαντική βράβευση. Ευχαριστούμε πολύ. Η εταιρεία ROSH επικεντρώνεται πάντα στην εξεύρεση καινοτόμων λύσεων για ασθένειες όπου υπάρχουν ανεκπλήρωτες ανάγκες και είναι απειλητικές για τις ζωές των ανθρώπων. Και με αυτόν τον τρόπο βοηθάει τους ασθενείς όχι μόνο να ζουν περισσότερο, αλλά να ζουν και καλύτερα. Η καινοτομία αποτελεί θεμελιώδη λίθο της εταιρείας μας, κάτι το οποίο φαίνεται και από τα 10,4 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα που επένδυσε στην έρευνα και στην ανάπτυξη μόνο τη χρονιά που πέρασε. Αυτή την κουλτούρα την εφαρμόζουμε πιστά και στην Ελλάδα, όπου συμπληρώνοντας φέτος τα 40 μας χρόνια, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξασφαλίσουμε την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες. Συγκεκριμένα, τα τελευταία χρόνια, παρά τις αντίξωες οικονομικές συνθήκες, έχουμε επενδύσει 25 εκατομμύρια ευρώ σε 85 κλινικές μελέτες και πιο συγκεκριμένα φέτος θα φτάσουν οι επενδύσεις στις κλινικές μελέτες στα 4,2 εκατομμύρια ευρώ. Στη Ρόσελας καθοδηγούμαστε από το σκοπό μας. Doing now what patients need next. Και κάθε μέρα παραμένει ο ασθενής, είναι και παραμένει στο επίκεντρο όλων αυτών που κάνουμε και γι' αυτό δουλεύουμε καθημερινά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.